Ζωντανή σύνδεση. Είναι αυτή η δράση που σας έλεγα της πυροσβεστικής και της τρίτης ΕΜΑΚ. Για να ακούσουμε κιόλας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, βέβαια, η αλήθεια είναι πως πραγματικά είναι συγκινητικές στιγμές, καθώς άνθρωποι, πυροσβέστες έχουν μεταμφιεστεί, βλέπουμε εδώ πέρα σε σούπερ ήρωες παιδικούς, όπως είναι ο Μπάτμαν, αν δεν κάνω λάθος, εκεί και ο Σούπερμαν, Άγιο Βασίλδες από πίσω. Αυτοί οι άνθρωποι αφιερώνουν χρόνο, ειδικά αυτές τις εορτινές, τις εορταστικές στιγμές, προκειμένου να χαρίσουν χαμόγελο σε παιδάκια πραγματικά, άλλα παιδάκια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, άλλα παιδάκια βρίσκονται αυτές τις μέρες για κάποια επέμβαση ρουτίνας και αναμένεται να βγουν να επιστρέψουν οι οικογένειές τους και στο σπίτι τους. Αλλά βλέπουμε πραγματικά αυτές τις ξεχωριστές στιγμές, και αν γίνεται να ακούμε και φυσικό ήχο βέβαια, είναι όντως ξεχωριστή αυτή η πρωτοβουλία, είναι όντως ξεχωριστή αυτή η δράση. Πραγματικά ένα νοσοκομείο που έχει αυτή τη στιγμή σηκωθεί στο πόδι για καλό σκοπό, με εθελοντές εδώ και με τα τύμπανα βέβαια, εμψυχωτές, έτσι δεν λέμε συνήθως σε αγώνες μεγάλων αποστάσεων, τρεξίματος, αντοχής. Αυτοί οι άνθρωποι μας εμψυχώνουν, αυτό κάνουν και αυτή τη στιγμή. Εκεί στον περιβάλλοντα χώρο του Βενιζελίου Νοσοκομείου βρίσκονται προκειμένου να ξεσηκώσουν και να πούν εδώ είμαστε για σας και σε λίγες μέρες ευχόμαστε να επιστρέψετε όλοι εσείς που νοσηλεύεστε στην καθημερινότητα και στις οικογένειές σας. Έλα, περίμενε, θα παίξουν τώρα θα παίξουν. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν, περνούν προς την κεντρική πύλη του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Έχεις. Αυτή τη σύνδεση ο Γιάννης ο Γιαλουράκης, ο καλός συνάδελφος.
Επικεφαλής βέβαια της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο διοικητής στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Πυροσβέστες, εθελοντές, από τη διοίκηση του νοσοκομείου βέβαια που στηρίζουν αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία και την ξεχωριστή προσπάθεια. Έχουμε και την αναμνηστική φωτογραφία βέβαια. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι βλέπουμε ότι έχουν, κουβαλούν δώρα, αναμένεται να εισέλθουν στις κλινικές, να συνομιλήσουν με τα παιδάκια και να τους δώσουν δώρα. Αυτές τις στιγμές αυτό δεν μένει. Αυτό δεν μένει στην καρδούλα ενός παιδιού. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι, ναι. Κάλυψη. Μεταξύ άλλων έχει και συνέχεια. Εγώ να πω ότι αναλυτικό ρεπορτάζ βέβαια θα έχουμε και στο neakrite.gr στα επόμενα λεπτά. Το απόσπασμα αυτό θα ανέβει στο site. Και βλέπουμε γενικά τους ανθρώπους, ασθενείς, οικογένειες οι οποίοι βγαίνουν, έχουν βγει εκεί στα μπαλκόνια του νοσοκομείου προκειμένου να χαιρετήσουν και να ευχαριστήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Είδατε πόσο όμορφα συναισθήματα δημιουργούνται από αυτές τις πρωτοβουλίες.